Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν 80 χρόνια, στις 25 Ιουλίου 1944, συλλαμβάνεται στους δρόμους της Αθήνας η Ηλέκτρα Αποστόλου και οδηγείται στην ειδική κρατική ασφάλεια, που είχε εγκατασταθεί στο επιταγμένο ξενοδοχείο Κρυστάλ, στην οδό Ελπίδος, δίπλα στην πλατεία Βικτωρίας, που τότε ονομαζόταν πλατεία Κυριακού. Την επομένη, στις 26 Ιουλίου, και αφού δεν έχουν κατορθώσει να τις πάρουν ούτε μία πληροφορία, δολοφονείται άγρια. Λίγες μέρες μετά, μέσα στον Αύγουστο, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίημα «Ηλέκτρα», αυτό που μόλις ακούσαμε. Ο Ρίτσος απευθύνεται στην Ηλέκτρα, λέγοντας «Το τρίγραμμα της ταυτότητάς σου, ΚΚΕ». Γιατί αυτό χαρακτήριζε την Ηλέκτρα, η κομματική της ιδιότητα. Η Ηλέκτρα ήταν το μέλος του ΚΚΕ και τέτοια έγινε γιατί τέτοια την έκανε το κόμμα της. Στο ποίημα του όμως αυτό ο Ρίτσος γράφει και κάτι ακόμα. Επισημαίνει το χρέος όσων έμειναν πίσω, όσων ακολούθησαν και όσων ακολουθούν από τότε. «Στ' όνομά σου ορκιζόμαστε να σου μοιάσουμε», λέει ο ποιητής. Με τούτη την εκδήλωση που οργανώνει σήμερα η Επιτροπή Περιοχής της ΚΟΑ, δεν θέλουμε να τιμήσουμε απλά επαιτειακά την κομμουνίστρια Ηλέκτρα Αποστόλου στα 80 χρόνια από τη δολοφονία της. Θέλουμε να διδαχτούμε, να αντλήσουμε πείρα και συμπεράσματα από το παράδειγμά τους, προκειμένου και εμείς, οι τωρινές γενιές των κομμουνιστών, παλιότεροι και νεότεροι, τα μέλη και στελέχη της ΚΟΑ, της ΚΝΕ στην Αττική, να στεκόμαστε αντάξιοι της ιστορίας, να εκπληρώνουμε τον όρκο αυτό. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η πιο μεγάλη τιμή που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους αγωνιστές. Να διδασκόμαστε από τη δράση τους, να παλεύουμε για να τους μοιάσουμε. Δεν επιτρέπουμε βέβαια στον εαυτό μας μεγαλοστομίες. Δεν χωράνε εδώ άλλωστε μεγάλα λόγια όταν αναμετρέσαι με τέτοια παραδείγματα. Ξέρουμε πως συγκρίνοντας τις εποχές και τα μεγέθη, πιο εύκολα θα βρει κανείς διαφορές παρά αναλογίες και ομοιότητες. Όμως υπάρχει κάτι κοινό. Στην εποχή μας, από τα μέσα του 19ου αιώνα έως και σήμερα, υπήρχε και υπάρχει η επαναστατική θεωρία, ο Μαρξισμός-Λενινισμός, που είναι παράγοντας ανεξάντλητων δυνάμεων στο βαθμό που τον κατακτάμε και τον αφομοιώνουμε. Εδώ, στην Ελλάδα, υπάρχει το ΚΚΕ με σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα που είναι σήμερα πιο όριμο γιατί έχει μελετήσει την πείρα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού καθώς και την ιστορία του. Υπάρχουν λοιπόν η θεωρία και το κόμμα μας που είναι η μήτρα που γέννησαν την Ηλέκτρα και τόσους άλλους πρωτοπόρους αγωνιστές που μπήκαν για πάντα στο πάνθεο των ηρώων. Γιατί κανείς δεν γεννιέται ήρωας. Μέσα στον αγώνα αναπτύσσονται οι αρετές της συντροφικότητας, της τόλμης, της επαγρύπνησης, της πρωτοβουλίας, της αυτοθυσίας. Όταν μάλιστα η ταξική πάλη κινείται προς τα εμπρός με ταχύτητα, όπως την περίοδο που κυρίως έδρασε η Ηλέκτρα, τότε πραγματικά διαμορφώνονται μαζικά ηρωίδες και ήρωες. Η κορύφωση του αγώνα πολλαπλασιάζει τις ψυχικές, πνευματικές, σωματικές δυνάμεις και αντοχές που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η τόσο σωστή παραδοχή, ωστόσο, δεν αναιρεί πως και όταν η ρόδα της ιστορίας κολλάει, όταν προσωρινά υποχωρεί, όταν ισχυροποιείται το ρεύμα του συμβιβασμού, της ιτοπάθειας, της υποχώρησης, απαιτείται και τότε από τους κομμουνιστές ένας άλλος αυτή τη φορά τύπος, βουβού, χαμηλών τόνων, ακόμα και δυσδιάκριτου ηρωισμού και θυσιών. Αυτός της καθημερινής, ασίγαστης, απαιτητικής δουλειάς για την προώθηση του επαναστατικού προγράμματος του κόμματος σε μη επαναστατικές συνθήκες. Το κρίσιμο λοιπόν είναι το κόμμα μας να διαθέτει στο κίνημα πιστούς και αμετακίνητους μαχητές και μαχήτριες που θα βρουν οργανωμένα, επαναστατικά, κάτω από όλες τις συνθήκες. Έτσι μόνο μπορεί και σήμερα. Σήμερα που το καζάνι της λαϊκής αγανάκτησης βράζει, που ένα ρεύμα ριζοσπαστικοποίησης ζωντανεύει, σταθεροποιείται και αναπτύσσεται, το εργατικό λαϊκό κίνημα να μπολιαστεί με την επαναστατική πολιτική του ΚΚΕ, να κινηθεί σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, σε κατεύθυνση ανατροπής του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε στις γειτονιές που αγωνίστηκε και η Ηλέκτρα,
εδώ στο Ηράκλειο, στους Ποδαράδες, στο κέντρο της Αθήνας, στο Παγκράτη, την Κεσαριανή και αλλού στην Αττική, όλοι εμείς που είμαστε μέλη στην ίδια οργάνωση που έδρασε και η Ηλέκτρα, που είμαστε στελέχοι που έχουμε τον ίδιο χώρο ευθύνης, αυτών της ΚΟΑ, ιδιαίτερα οι κομμουνίστριες και τα γυναικεία στελέχη της οργάνωσης, έχουμε πραγματικά πολλά να διδαχθούμε. Πολλά για να προσπαθήσουμε να μοιάσουμε στην Ηλέκτρα. Θα θέλαμε σήμερα να σταθούμε σε κάποια μόνο. Σε ορισμένες δηλαδή πλευρές της δράσης και της προσωπικότητάς της, γιατί εκτιμάμε ότι πραγματικά αποτελούν πηγή έμπνευσης, φάρο και οδηγό. Από τις ιστορικές πηγές, από αρχαιακό υλικό, από όσους γνώρισαν και έγραψαν για την Ηλέκτρα, μαθαίνουμε για μια ακούραστη αγωνίστρια με μεγάλες ικανότητες να διεισδύει στις εργατικές λαϊκές μάζες, να μετατρέπει ένα τσούρμου εργατών και εργατριών ανοργάνωτο σε μια οργανωμένη δύναμη που ρίχνονταν στον αγώνα. Άλλωστε, η προσωπικότητά της μιλεύτηκε από τα πρώτα χρόνια της κομματικής της πορείας, όταν κοριτσάκι ακόμα έδρασε για την κατάκτηση των 10.000 υφαντουργών των Ποδαράδων, όταν πρωτοστατούσε στην οργάνωση των γυναικών. Εδώ, σε αυτές τις περιοχές που βρισκόμαστε σήμερα και λίγο παραπέρα, ανάμεσα στα ερείπια των παλιών εργοστασίων, κυριολεκτικά μπορούμε να φανταστούμε την Ηλέκτρα να τριγυρνάει στις γειτονιές, στις προσφυγουπόλεις, από το σπίτι στο εργοστάσιο, προωθώντας με μεθοδικότητα και υπομονή τους κομματικούς στόχους. Να συζητάει με λόγια απλά, κατανοητά με τις εργάτριες. Να μην υποτιμά καμία από τις ανάγκες τους. Να αξιοποιεί το παραμικρό που μπορεί να τις κινητοποιήσει. Παραδείγματος χάρη, αν έσπασε ένα παράθυρο και κρυώνουν στο εργοστάσιο, αν χτύπησε μια εργάτρια. Μπορούμε ακόμα να τη φανταστούμε να διαμορφώνει μαζί τους διεκδικήσεις, να οργανώνει το σωματείο μέσα στα εργοστάσια, να θέτει τις βάσεις για κομματικούς πυρήνες. Άλλωστε όλα αυτά τα αποτύπωσε στο άρθρο που έγραψε μέσα από τις φυλακές Αβέροφ και δημοσιεύτηκε στην ΚΟΜΕΠ το 1934. Στο άρθρο αυτό αποτυπώνει συμπεράσματα και πείρα από τη δράση της, που παρά το γεγονός ότι πέρασαν 90 χρόνια από τη συγκεκριμένη δημοσίευση, είναι εξαιρετικά επίκαιρα και χρήσιμα για την προσπάθεια οργάνωσης των εργατών μέσα στους χώρους δουλειάς, για την ανάγκη συνδυασμού της δουλειάς στο χώρο κατοικίας και στο χώρο εργασίας, για τη σημασία των μαζικών ζωντανών διαδικασιών των εργαζομένων, των σωματιακών και κομματικών πυρήνων μέσα στα εργοστάσια. Η μελέτη του συγκεκριμένου άρθρου, που συμπεριλάβαμε και στην έκδοση που έγινε με ευθύνη της Επιτροπής Περιοχής της ΚΟΑ για τα 80 χρόνια από τη δολοφονία της Ηλέκτρας, εμπλουτίζει και τη σημερινή πείρα. Επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα που βγάζουμε για την παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς. Μπορεί να τροφοδοτήσει παραπέρα τον προβληματισμό για τις απαιτήσεις της δράσης μας, ιδιαίτερα για τους χώρους δουλειάς που συγκεντρώνουν μεγάλο τμήμα γυναικών, πλευρά που χρειάζεται να παίρνουμε περισσότερο υπόψη μας στο σύνολο των ιεραρχήσεων και του σχεδίου μας, προκειμένου να γίνονται βήματα στην ανάπτυξη του κινήματος και στην κομματική οικοδόμηση. Φυσικά, αυτές οι οργανωτικές αρετές της Ηλέκτρας δεν ήταν έμφυτες. Δεν ήταν απλά ένα προσωπικό της χάρισμα. Η ανάπτυξή τους βασίστηκε στην προσπάθειά της να κατακτήσει ένα όσο το δυνατόν πιο υψηλό επίπεδο της θεωρίας μας. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια, βλέποντας γύρω της τη φτώχεια που κατέκλυσε την Αθήνα μετά τη Μικρασιατική εκστρατεία, έψαχνε απαντήσεις για τις αιτίες της. Η συνάντησή της με έναν Γερμανό καθηγητή, οπαδό του Λίμπνεχτ και της Λούξεμβουργκ, στη γερμανική σχολή που φίτησε, ήταν η αφορμή για να έρθει σε επαφή με τη μαρξιστική θεωρία. Άλλωστε, ήταν η ακτινοβολία της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, που σφράγισε την απόφασή της να ακολουθήσει και αυτή τον δρόμο που είχε διαλέξει αρκετά χρόνια πιο πριν και ο ένας από τους αδερφούς της. Έτσι, το 1927 γίνεται μέλος της ΟΚΝΕ με πρόταση του αδερφού της Λευτέρη Αποστόλου, που ήταν ήδη και αυτός μέλος της από το 1921. Τρία χρόνια αργότερα, το 1930, η Ηλέκτρα Αποστόλου γίνεται μέλος του ΚΚΕ. Έκτοτε, δεν εγκαταλείπει ποτέ την πρώτη γραμμή και μαζί την προσπάθεια να μελετά και να διαδίδει το μαρξισμό-λενινισμό. Έμαθε άλλωστε από την πείρα της ότι ο αγώνας θέλει θαραλέους, αλλά και σκεπτόμενους αγωνιστές, που θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και σε ορισμένες περιστάσεις
γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Καταλαβαίνει ότι οι ικανότητες αυτές δεν κατακτιούνται έξω από την προσπάθεια για εμβάθυνση στη θεωρία μας. Έτσι η Ηλέκτρα, όταν βρίσκεται δέσμια στις φυλακές Αβέροφ, καταρτίζει ένα σχέδιο αυτομόρφωσης με στόχο να το έχει ολοκληρώσει μέχρι την αποφυλάκησή της. Αντίστοιχα, με πρωτοβουλία της, οργανώνεται ένα σοβαρό πρόγραμμα γενικότερης μορφωτικής δουλειάς μέσα στη φυλακή. Με δική της υπόδειξη, δίνονται από τις δασκάλες πολιτικές κρατούμενες μαθήματα ανάγνωσης και αριθμητικής, ακόμα και στις κοινές κατάδικες. Αργότερα, όταν εξορίζεται στην Ανάφιο που εγκαινιάστηκε σχολή φιλοσοφίας, η Ηλέκτρα συμμετέχει ως μαθήτρια, παρόλο που έχει ήδη ένα κάποιο επίπεδο μαρξιστικής γνώσης. Έτσι κατακτά σιγά σιγά τα εφόδια να μπορεί να παρακολουθεί τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και με τις τρεις ξένες γλώσσες που γνωρίζει να παρακολουθεί όσο πιο στενά μπορεί και το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα. Φυσικά, όλες τις γνώσεις τις καταθέτει ως όπλο στον αγώνα, προσπαθώντας να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις χρεώσεις της, όπως παραδείγματος χάρη στην ευθύνη που είχε στη Συντακτική Επιτροπή της Νεολαίας, την εφημερίδα της Όχνα. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές της κατοχής και της πιο βαθιάς παρανομίας, η Ηλέκτρα φροντίζει παράλληλα με την προσπάθεια για την κατάκτηση ενός όσο το δυνατόν υψηλότερου επίπεδου μαρξιστικής μόρφωσης να καλλιεργείται γενικότερα, να αφομοιώνει ό,τι καλύτερο έχει δημιουργήσει το ανθρώπινο πνεύμα στις τέχνες και στα γράμματα. Μια μαρτυρία από την περίοδο που η Ηλέκτρα έχει αναλάβει την ευθύνη της διαφώτισης από την Επιτροπή Πόλης της Αθήνας μας το αποδεικνύει. Όσο πλησίαζε η στιγμή της απελευθέρωσης, ο γραμματέας του ΕΑΜ Θεάτρου εκείνη την περίοδο, ο Μιράτ, ζητά να έχει συνάντηση με κάποιον υπεύθυνο για την οργάνωση της υπόθεσης του θεάτρου στις νέες συνθήκες που έρχονται. Η συνάντηση έγινε και αργότερα ο Μιράτ θα πει στην Ολυμπία Παπαδούκα. «Τι σπάνια γυναίκα είναι αυτή που μου στείλες. Μίλησα μαζί της για πολλά θέματα. Μιλήσαμε βέβαια και για θέατρο. Τι να σου πω. Ακόμα και στον τομέα του θεάτρου που είναι η δουλειά μου, ένιωσα μαθητής του δημοτικού μπροστά της. Έμεινα κατάπληκτος με την ενημέρωση και τις γνώσεις αυτής της γυναίκας». Κάπως έτσι λοιπόν, μέσα από την ιδεολογική, πολιτική, πολιτιστική μόρφωση, μέσα από την άμεση και ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και καθοδήγηση του εργατικού κινήματος, η Ηλέκτρα αναπτύχθηκε ως ένα ολοκληρωμένο, πολύπλευρο γυναικείο στέλεχος του ΚΚΕ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτό το συμπέρασμα έχει μεγάλη σημασία και σήμερα. Σήμερα που η αστική τάξη ξαναζεσταίνει παλιότερες συνταγές για τη διαχείριση του συστήματος και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα που αξιοποιεί όλη την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, αλλά και για αναχειραγωγή. Σήμερα που αυξάνει ο ημερήσιος χρόνος εργασίας, μειώνοντας τραγικά τον ελεύθερο δημιουργικό. Σήμερα που το σύστημα διαμορφώνει στρεβλές ανάγκες και αξίες, είναι προϋπόθεση ο συνδυασμός όλων των παραπάνω γνωρισμάτων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα σύγχρονα απαιτητικά καθήκοντα. Η άμεση συμμετοχή στο κίνημα, η πρωτοπόρα δράση σε συνδυασμό με τη μελέτη της θεωρίας, του ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ, της προοδευτικής λογοτεχνίας και τέχνης γενικότερα, είναι παράγοντες που μπορούν να τροφοδοτούν την αντοχή μας, να μας κάνουν μη ανεκτικούς στην καπιταλιστική ασχήμια και σαπίλα, αλλά και εφευρετικούς και πρωτόβουλους στην καθοδηγητική μας δουλειά, στο κόμμα και στις μάζες των εργατών. Είναι παράγοντες που μπορούν να μας βοηθάνε να μην πνιγόμαστε στις δυσκολίες της καθημερινότητας και του αγώνα, να μην κολλάμε στο παλιό, αλλά να μπορούμε γρήγορα να διακρίνουμε το καινούργιο που παρουσιάζει η ζωή, τις δυνατότητες μέσα σε μια θάλασσα εμποδίων. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αναφέραμε πως η Ηλέκτρα αναπτύχθηκε ως ένα ολοκληρωμένο γυναικείο στέλεχος του ΚΚΕ. Άλλωστε, είναι από τις πρώτες που εντάσσονται στο οργανωμένο κομμουνιστικό κίνημα, στο κόμμα, από τις πρώτες κομμουνίστριες στη χώρα μας. Και πραγματικά, η στάση της, το ανυπότακτο πνεύμα της,
η χωρίς όρια προσφορά της μπορεί σήμερα να φλογίσει την καρδιά και το μυαλό όλων μας, όλων των συντροφισσών, να συμβάλλει στο να ανεβάσουμε τις απαιτήσεις από τη δράση μας για τη στράτευση και τη συμπόρευση περισσότερων γυναικών με το κόμμα, να μας βοηθήσει να ξεπερνάμε τα σημερινά διλήμματα και προκλήσεις, αλλά και να μας προετοιμάσει για τα πιο μεγάλα που μπορεί να γεννήσει η ζωή, ιδιαίτερα σε συνθήκες που μπροστά μας έχουμε μια νέα μεγάλη καπιταλιστική κρίση, καθώς και τον κίνδυνο ενός πιο γενικευμένου πολέμου που προετοιμάζεται από τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως γίνεται τούτες τις μέρες στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Ηλέκτρα, λοιπόν, νεαρή κοπέλα ακόμα, εγκαταλείπει τις ανέσεις της οικογένειάς της, η οποία δεν εγκρίνει τις πολιτικές της απόψεις, και ρίχνεται με πάθος στον αγώνα. Η ίδια σημειώνει σε βιογραφικό της πως στις αρχές του 1931 έμεινε χωρίς δουλειά και το καλοκαίρι του 1932 η οικογένειά της έπαψε να την υποστηρίζει λόγω των πολιτικών της απόψεων. Από τότε σημειώνει ότι η οικονομική της κατάσταση είναι δύσκολη. Εξασφαλίζει τα προστοζή με μεταφράσεις και μαθήματα. Και μπορεί σήμερα αυτά να μοιάζουν λίγο πιο απλά. Λίγο. Γιατί σήμερα δεν είναι και το πιο απλό να εγκαταλείψει κανείς τις όποιες ανέσεις μπορεί να διαθέτει, αν έχει, ή έστω την οικογενειακή κάλυψη για να δοθεί ανεμπόδιστα στην επαναστατική πάλη. Αν αναλογιστεί όμως κανείς πως μιλάμε για μία περίοδο που οι γυναίκες που συμμετέχουν στο κίνημα και στην πολιτική δράση ήταν ελάχιστες, τα ποσοστά αναλφαβητισμού και αμορφωσιές στις γυναίκες ήταν τεράστια. Αν αναλογιστούμε τις προκαταλήψεις που υπήρχαν για τη θέση της γυναίκας, καταλαβαίνουμε πως επρόκειτο για μία γενναία απόφαση, γιατί απαιτούσε σύγκρουση και αντιπαράθεση με όλο σχεδόν τον κοινωνικό περίγυρο. Άλλωστε, ο ταξικός αντίπαλος συντηρούσε αυτές τις σκοταδιστικές αντιδραστικές απόψεις, τις αξιοποιούσε για να διαποπέμπει, να στιγματίζει και να περιθωριοποιεί τις γυναίκες που παίρναν μέρος στη συλλογική πάλη, πολύ περισσότερο τις συντρόφισσες, τα μέλη του ΚΚΕ. Είναι χαρακτηριστικό δημοσίευμα αστικής εφημερίδας που παρουσιάζει την Ηλέκτρα ως άτομο που αναπτύσσει ιδέες περί έρωτος, ελεύθερου γάμου και διαθέσεως του ατόμου, προσπαθεί να ενσταλάξει στις νεανικές ψυχές των μαθητών και μαθητριών το μικρόβιο της διαφθοράς. Τριγυρίζει στους στρατώνες και περνάει νύχτες ηθικής καταπτώσεως για να επιτύχει του σκοπού της. Το κόμμα μας και οι πρωτοπόρες γυναίκες κομματικά μέλη συγκρούστηκαν με τέτοιες πρακτικές, αλλά και με τις αναχρονιστικές αντιεπιστημονικές απόψεις για τη θέση της γυναίκας που τις τροφοδοτούσαν. Η κομμουνιστική ιδεολογία και θεωρία ανάδειξε πως ο δρόμος για την απελευθέρωση της γυναίκας από κάθε ανισοτιμία είναι ο δρόμος της ανατροπής του καπιταλισμού και της υποδόμησης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η Ηλέκτρα καλλιεργεί ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της για την πορεία πολιτικοποίησης των γυναικών. Ενδιαφέρεται βαθιά και με ειλικρίνεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μανάδες και τα παιδιά τους. Δείχνει να κατανοεί τη σύνθεση των προβλημάτων με την κυρίαρχη αστική πολιτική και διαμορφώνει την ικανότητά της να εξειδικεύει την κομματική δουλειά στις γυναίκες, ικανότητα που την κατακτά και με την απόκτηση καθημερινών σχέσεων μαζί τους. Βλέπει τη διαφορά στους μισθούς ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Βλέπει πως η έλλειψη συνδικαλιστικής οργάνωσης που χαρακτηρίζει τους χώρους δουλειάς που απασχολούνται κυρίως γυναίκες επιδεινώνει τη θέση τους. Επισημαίνει πως οι όποιες προλήψεις έχουν οι γυναίκες θα φύγουν μόνο αν οι κομμουνιστές τις βοηθήσουν να εξελιχθούν μέσα στο κίνημα. Καταγγέλει πως η έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης αφήνει τα παιδιά του λαού εγκαταλελειμμένα στους δρόμους, τις ώρες που δουλεύουν οι μητέρες τους, με αποτέλεσμα, όπως λέει στην ομιλία της στο Παγκόσμιο Αντιπολεμικό Αντιφασιστικό Συνέδριο Γυναικών που παρευρέθηκε, μέσα σε ένα μήνα, σε ένα μόνο μικρό εργατικό συνοικισμό αυτών της Καλογρέζας, να πεθάνουν 40 παιδάκια. Τη θυμώνει που το κράτος δεν δίνει πεντάρα για τη γυναίκα και το παιδί, αλλά ξοδεύει το 1/3 των κρατικών εξόδων σε πολεμικές προπαρασκευές. Σήμερα, μελετώντας αυτή την πείρα, μπορούμε να ανεβάσουμε την ικανότητα παρέμβασής μας σε εργοστάσια με μεγάλα ποσοστά γυναικών, διευρύνοντας την γκάμα των ζητημάτων που ανοίγουμε,
διαμορφώνοντας διεκδικήσεις προστασίας του γυναικείου οργανισμού, αλλά και για την προστασία, την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών, μπορούμε να διευρύνουμε την επίδραση των συλλόγων γυναικών σε κάθε γειτονιά, με τη συμμετοχή περισσότερων νέων γυναικών σε αυτούς. Η Ηλέκτρα, τον προσανατολισμό αυτό της παρέμβασης στις γυναίκες, δεν τον έχασε όπως διαφαίνεται ποτέ. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με ευθύνη από το γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΚΝΕ στο γραφείο της Μακεδονίας Θράκης, παράλληλα με τις άλλες χρεώσεις της, προστοστατεί για μία ακόμη φορά για τη συμμετοχή των γυναικών στην οργάνωση Λαϊκή Πρόνοια, που ρόλο είχε την προστασία των θυμάτων της μεταξικής δικτατορίας. Στο διάστημα αυτό, έχει παντρευτεί τον κομμουνιστή γιατρό Γιάννη Σιδερίδη και έχει μείνει έγκυος. Συλλαμβάνεται, αποφασίζεται ο εκτοπισμός της στην Ανάφη και γεννάει κατά τη μεταγωγή της στον Πειραιά, τέτοιες μέρες ήταν Ιούλιος. Με το νεογέννητο μωρό της φεύγει μετά από 7 μέρες για την εξορία. Στο μεταξύ και ο άντρας της έχει συλληφθεί και μεταφέρεται στις φυλακές της Κέρκυρας. Εκεί στην εξορία η Ηλέκτρα δέχεται ένα σοβαρό χτύπημα που και αυτό θα το αντιμετωπίσει παλικαρίσια. Ο σύζυγός της αρχίζει να ταλαντεύεται και να σκέφτεται να κάνει δήλωση. Η Ηλέκτρα, που μέσω της αλληλογραφίας τους καταλαβαίνει αυτές τις σκέψεις του, προσπαθεί να τον στηρίξει και να τον αποτρέψει. Όταν όμως ο άντρας της έκανε πίσω, τότε η Ηλέκτρα πήρε την απόφαση να ζητήσει διαζύγιο. Πονάει βέβαια, γιατί τον βλέπει να εγκαταλείπει ό,τι αγάπησε και εκτίμησε βαθιά σε αυτόν. Τις ιδέες του, που ήταν κοινές τους ιδέες, την αγωνιστική στάση ζωής που από κοινού είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν. Αποφασίζει όμως να διαχωρίσει τη δική της θέση από τον πολιτικό συμβιβασμό του άντρα της. Άλλωστε ήξερε πως ο ταξικός αντίπαλος, επιδιώκοντας τη δήλωση μετανοίας, επιδίωκε να τσακίσει το ηθικό των κομμουνιστών, να οδηγήσει στην αποστράτευση όχι μόνο τους ίδιους τους δηλωσίες, αλλά και να καλλιεργήσει την απογοήτευση και την ιτοπάθεια, να κάμψει την πίστη στον αγώνα ευρύτερων λαϊκών μαζών που ακολουθούσαν τους κομμουνιστές, να παρασύρει στην αδράνεια ολόκληρες οικογένειες, αλλά και οργανώσεις, στο βαθμό που πετύχαινε να υπογράψει δήλωση ένας τέλεχος του κόμματος. Η Ηλέκτρα δεν κάμπτεται. Βλέπει το χωρισμό της σαν μια αναγκαία εγχείρηση που πρέπει να γίνει και την κάνει. Ό,τι κάνει κακό στον αγώνα, κάνει και στην ίδια. Ό,τι παλεύουμε συλλογικά, το παλεύουμε και ατομικά, ο καθένας στην ατομική, προσωπική του ζωή. Αυτό το απέδειξε η Ηλέκτρα με τον πιο εμφατικό τρόπο στη σχέση της με το παιδί της. Η ίδια, από την περίοδο της εγκυμοσύνης της ακόμα, έπαιρνε δυνάμεις από την αναμονή του νέου ανθρώπου. «Εμείς οι μάνες πρέπει να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας», έλεγε. Έβλεπε τον ερχομό της κόρης της ως παράγοντα έντασης της πάλης, ως έναν επιπλέον λόγο για να αγωνίζεται. Και έτσι περνάει όλες τις δοκιμασίες. Στην Ανάφη που βρίσκεται η Ηλέκτρα με το μωρό, ζει την πείνα του 41-42. Βλέπει την κόρη της να βασανίζεται από την ασιτία και υποφέρει. Έτσι, κόβει τη δική της μερίδα και τη δίνει κρυφά στην αγνή. Οι σύντροφοι το καταλαβαίνουν. Και τότε γίνεται πραγματικά πράξη το ένας για όλους και όλοι για ένα. Ένας για όλους, γιατί η Ηλέκτρα καταλαβαίνει ότι η αγωνίστρια δεν είναι μόνο μάνα. Έχει υποχρέωση να επιβιώσει για να συνεχίσει τον αγώνα. «Η μάχη του Τιδό είναι σκληρή και γίνεται για όλους», λέει. «Όχι για τον εαυτό μας, ούτε μόνο για τα δικά μας παιδιά, αλλά για τα παιδιά όλου του κόσμου». Έτσι αποκαθιστά τη μερίδα της για να επιβιώσει. Αλλά και όλοι για έναν. Γιατί οι εξόριστοι σύντροφοι αποφασίζουν και δίνουν διπλή ενισχυμένη μερίδα στο παιδί, κόβοντας όλοι λίγο από τη δική τους. Αυτή η συλλογική φροντίδα όλων των εξόριστων προς το μωρό, αυτή η μεγάλη αγωνιστική αγκαλιά που άνοιξε για τον νέο άνθρωπο, έγινε η ασπίδα προστασίας για τη γυναίκα αγωνίστρια. Την εξόπλισε με δύναμη και αντοχή για τις μεγάλες δυσκολίες. Σε αυτή τη μεγάλη συντροφική αγκαλιά εμπιστεύτηκε η Ηλέκτρα το παιδί της αργότερα,
όταν το αποχωρίζετε, προκειμένου και η μικρή Αυγή να ζήσει καλύτερα, αλλά και η ίδια να δώσει τη μάχη για όλα τα παιδιά του κόσμου. Αυτή η συνέπεια λόγων και έργων που επέδειξε η Ηλέκτρα ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία που αφορούν τη σχέση των γονιών με τα παιδιά, αυτή η θαυμαστή αντιστοίχηση προσωπικής και κομματικής ζωής μπορεί να επιτευχθεί όταν συνδέει κανείς όλη του τη ζωή, τη στάση του και το σύνολο των αποφάσεών του με την πορεία της ταξικής πάλης. Όταν κανείς συνειδητοποιεί σε βάθος ότι δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις και διέξοδοι. Όταν συνδέει και την προσωπική του ευτυχία με την υλοποίηση του πιο πανανθρώπινου σκοπού, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό αναμφίβολα το κατέκτησε η Ηλέκτρα. Ας γίνει και για μας σήμερα παράδειγμα. Γιατί μπορεί οι διαφορές να είναι τεράστιες, όμως και σήμερα η αγωνίστρια, η κομμουνίστρια μάνα, έχει την ανάγκη της συλλογικής στήριξης από την κομματική και κνήτικη οργάνωση, από το Σωματείο, το Σύλλογο Γυναικών, για τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Και σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, απαιτούνται ορισμένες θυσίες. Να αφήσεις το παιδί κάπου για να πας στη συνέλευση του Σωματείου ή της κομματικής οργάνωσης βάσης. Να το πάρεις μαζί σου και ας γκρινιάζεις τη διαδήλωση. Να βοηθήσουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες στην ανατροφή τους και ας βλέπουν στα πόδια σου. Και όλα αυτά προκειμένου να εξασφαλίζεις χρόνο για την κομματική δράση. Φυσικά μακριά από εμάς η σύγκριση της μιας κατάστασης με την άλλη. Όμως και οι σημερινές μικρές θυσίες μπορούν να αποδειχθούν σπουδαίο στοιχείο προετοιμασίας αν η ταξική πάλι μας φέρει μπροστά σε πιο σύνθετες συνθήκες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ηλέκτρα πιάστηκε και δολοφονήθηκε 2,5 περίπου μήνες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί κατακτητές. Η ίδια, όπως καταγράφει στο βιβλίο της Ιδιδός Σωτηρίου, είχε καθοδηγήσει τις ομάδες της προπαγάνδας που είχε στην ευθύνη της να γεμίσουν τους δρόμους της Αθήνας, να κολλάνε πίσω από τα αυτοκίνητα των Γερμανών ένα ρολόι που έδειχνε την ώρα στο 12 παρα 5. Το έκανε για να τρομοκρατούνται οι φασίστες και να καταλαβαίνουν ότι οι ώρες τους τελειώνουν. Άλλωστε, όλη αυτή την περίοδο τα όπλα του Ελλάς απελευθερώνουν τη χώρα και δημιουργούν λαογέννητους θεσμούς. Ο αντίπαλος χάνει και γι' αυτό σκυλιάζει. Δεν αφαιρείται ποτέ βέβαια από τον ταξικό του στόχο και οξύνει την καταστολή στην Αθήνα και τον Πειραιά με επίκεντρο τις λαϊκές συνοικίες και γειτονιές. Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πάντα πριν από το φως. Σε αυτή την περίοδο μια τέτοια μέρα συλλαμβάνεται η Ηλέκτρα. Η στάση της απέναντι στην ανάκριση, όπου εφαρμόζει με απόλυτη συνέπεια αυτό που έλεγε, ότι όταν περνάει τα σκαλιά της ασφάλειας δεν έχει μνήμη, δεν έχει ούτε μιας μέρας παρελθόν, η αφοβία και η περιφρόνηση που δείχνει απέναντι στους Έλληνες προδότες βασανιστές της, πετώντας τους κατά πρόσωπο, σχεδόν σαν βρισιά, ότι το όνομά της είναι Ελληνίδα, σε αντίθεση με αυτούς που είναι συνεργάτες των Γερμανών, ο έλεγχος του καταματωμένου και καταπληγωμένου σώματός της από μία σιδερένια θέληση, όταν μετά τα βασανιστήρια επιχείρησε για άλλη μια φορά να αποδράσει για να συνεχίσει τον αγώνα, όλα αναδεικνύουν ένα πραγματικό μεγαλείο. Ένα μεγαλείο αυτοκυριαρχίας, ανεξάντλητης δύναμης, σαν να παλεύει ένας τιτάνας. Ο θάνατος της Ηλέκτρας τιμωρήθηκε σκληρά. Τις επόμενες μέρες, στο κέντρο της Αθήνας, πάνω στα σώματα νεκρών ταγματασφαλιτών και Γερμανών, βρίσκονταν χαρτιά που έγραφαν «Ηλέκτρα 1», «Ηλέκτρα 2», «Ηλέκτρα 3». Και αυτά τα λεπτά, τα 5, από το ρολόι της Ηλέκτρας, κινήθηκαν. Και έφτασε η ώρα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Ναζί κατακτητές, για να ακολουθήσει έπειτα ο Δεκέμβρης, ο εμφύλιος πόλεμος και βέβαια η μεγάλη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και αν το φως, το πραγματικό φως, η ανατροπή του καπιταλισμού και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού δεν ήρθε τότε, εμείς και οι επόμενοι κομμουνιστές που θα στρατεύονται στην υπόθεσή μας, που γεννιούνται
και θα γεννιούνται από την ίδια μήτρα που γεννήθηκε η Ηλέκτρα, από το ΚΚΕ, ορκιζόμαστε στο όνομά της πως θα συνεχίσουμε. Μέχρι εκείνο το φως να έρθει, μέχρι να γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη για πάντα.